Ποιο τραγούδι αφιερώνεις στο Μάρκο Σεφερλί? Είναι το Αγαπούλα μου, με αυτό αρχίσαμε να είμαστε μαζί και είναι αυτό νομίζω που μας ακολουθεί και μέχρι σήμερα. Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Θέλω να μου πεις τι κάνετε μαζί με τον μπαμπά. Με τον μπαμπά πηγαίνουμε στο γήπεδο, με πάει στο ποδοσφαιρό μου, σπίτι μου λέει αστεία. 105 αυτά που λατρεύουμε στο Μάρκο, όχι 5. Ο Μάρκος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δοτικός σε όλα του. Είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω, πραγματικά θαυμάζω για την ψυχή του. Το πιο εκνευριστικό του ελάττωμα είναι η αναβλητικότητά του. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τίποτα στην ώρα του. Ποιος είναι τώρα πιο αυστηρός, η μαμά ή ο μπαμπάς? Η μαμά. Μαμά λέω όταν κάνω κάποια πράγματα, είναι ο μπαμπάς. Αντιθέτως, με βγάζει από τις τιμωρίες. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκος λείπει πάρα πολύ από το σπίτι. Λείπει από μένα, λείπει από το Χάρη. Τώρα τελευταία το παλεύει λίγο περισσότερο να βρίσκεται περισσότερες ώρες. Είναι έτσι όμως μάθαμε δίπλα του και κατά κάποιο τρόπο είναι υποχρεωτικό να είμαστε έτσι. Γιατί ο Μάρκος είναι ένας άνθρωπος που όλα περνούν από αυτόν. Μας προσφέρει τα πάντα προς Θεού. Μας λείπει, αλλά okay. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή η δική μας φτιαγμένη. Υπάρχει κρίση στο γάμο μετά από τόσα χρόνια? Όχι, δεν έχουμε περάσει κρίση. Δεν σημαίνει ότι δεν τσακωνόμαστε. Μην βγει κανείς και πει ότι δεν τσακώνεται ποτέ όσο φεύγεις με την τσαβάλη. Πατώπλα δηλαδή του ρίχνεις? Όχι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, με βλέπεις για να ρίχνω και παντόφλα. Προσπαθώ να βάλω όρια σε κάποια πράγματα, αλλά όχι και παντόφλα, εντάξει, είπαμε. Τι ερώτηση θέλεις να κάνεις στον μπαμπά? Πώς αντέχει τόσες ώρες μακριά μας?